εάν εν το φωτί περιπατώμεν, κόμμα, ως αυτός εστί εν το φωτί, τότε έχουμε κοινωνία με τα λίγη. Δύο. Και περιπατώντες εν το φωτί και έχοντες κοινωνία με τα λίγη, το αίμα Ιησού του Υιού αυτού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Απλό, ποιος δεν το κατάλαβε. Αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να αρχίσει από το τέλος. Και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Δεν λέει έτσι. Εδώ λέει άλφα, μιλάει περί πιστών ανθρώπων. Και λέει, εσύ είσαι πιστός, λέει ναι, μπράβο, να σε κεράσω και να τα μικρούλια, όπως τα λέγαμε, τα μάγρα. Μπράβο, 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 έμουλας, περιπατήσε το φωτί. Λέει ναι, όμως. Αυτό σημαίνει ότι έχεις την κοινωνία με τα αδελφάκια σου. Ναι, ναι, ναι. Άνθρωποι είμαστε. Και το αίμα, και το αίμα καθαρίζει, ούτε καθάρισε, ούτε θα καθαρίσει, καθαρίζει, είναι ιστορικός, εμεστός, εδώ. Με κοιτάς παιδί μου, σου λέω, η Βαρβάρα τον λέει, ιστορικός, εμεστός, εμεστός διαρκείας. Είμαστε στην σελίδα, στην σελίδα, δεν έχουμε το ίδιο έκδοση. Αλφα Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο 8. Αλφα Ιωάννου, όχι, επιστολή. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αγαπητέ μου. Αυτό ποιος δεν το κατάλαβε. Ποιος σας είπε ότι ξεκινάμε από το τέλος. Τον βλέπεις τον άλλον, δεν περιπατεί το φωτί. Και αφού δεν περιπατεί με το φωτί, βαράει κουτουλιές. Μια κουτουλιά από εδώ, μια κουτουλιά από εκεί. Μην του λέτε να μην βαράει κουτουλιές. Μην του λέτε να μην γρατσουνάει. Μην του λέτε να μην τραβάει τα μαλλιά της Αλήνης. Κατά κάτω. Δεν περιπατάει το φωτί. Αν περιπατάει για το φωτί, έτσι λέει αδελφοί εδώ. Έχει κοινωνία και με την αδελφάκη. Και με τον Ηλία, τον πλούσιο. Έχει μια μύτη κατά πάνω. Αδέλφια, αμέσως. Έχει κοινωνία με τα αδελφάκια του. Άνθρωπος είναι. Και αυτά που ακούτε και δεν αμάρτησα ποτέ, θα τα πούμε τώρα, κι ούτε εγώ αμαρτάνω. Πού τα βρήκατε αυτά. Προσέξτε. Απόψε. Εάν είπαμε ότι αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκ έστιν εν ημίν. Εκείνο που θέλω να προσέξουμε είναι, εμείς θα λέγαμε, θα χρησιμοποιούσαμε τη λέξη, το ρήμα, εάν αμαρτία πράττομεν. Εάν αμαρτία διαπράττουμε, πραγματοποιούμε, πιο απλό ελληνικά, εάν κάνουμε αμαρτίες, η αμαρτία, δεν λέει εδώ. Εδώ λέει, εάν είπαμε ότι αμαρτία ουκ έχουμε. Θυμηθείτε, δεν είναι πολύ καιρός, πολλοί μήνες, κάναμε ένα ειδικό μάθημα του Αποστόλου Παύλου, τη φράση αναλύσαμε στο μέτρο του βορειτού και είπαμε, πρώτος των οποίων ημί. Δεν λέει ήμουν. Λέει, τι λέει, τώρα. Το θέμα της αμαρτίας δεν βαθμονομείται σε συγκριτικά επίπεδα με μένα και με τον Βασίλη. Όποιος μετρηθεί με μένα είναι Άγιος. Το μέτρο δεν είναι ο άνθρωπος.
ο αμβονικός, ο διδακτικός. Το μέτρο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με εκείνον πρέπει να μετρηθώ. Ενώπιον εκείνου ίσταμαι. Όταν ο Παύλος, που ετράβηξε, ζηνά ο άνθρωπος ετράβηξε. Θα ενθυμίσετε σε εκείνη την Κόρινθο, όλο το ανθρωπάκι του Θεού, όλοι τι του κάμανε. Μέχρι που του είπανε, λέει καλός είσαι, λέει πολύ καλός, αλλά τέλος πάντων, δεν είσαι και από τους 12, τέλος πάντων. Οι άλλοι είναι οι υπερέχοντες. Τον λύπησε τον Παύλο. Άλλα λεπτότατος, ευγενέστατος, αριστοκράτης. Δεν είπε τίποτα. Μόνο τους είπε, τον λύπησαν ακόμα και με την υπόθεση του Απολλώ. Αυτός δεν ήταν Απολλώ, λέει. Αυτός ήταν, λέει, Απολλάρα, μεγάλη. Εάν τώρα δεν βασιλεύσατε, λέει, να βασιλεύσω μαζί σας. Εάν έχετε πολλούς διδασκάλους, πατεράδες δεν έχετε πολλούς, εγώ γάρ εν Χριστώ σας εγέννησα. Αδελφοί, και όταν κάποτε λέει, ένα λεπτό, λέει, υποτιμώντας εμένα, παραβλέποντας με σαν πρόσωπο, κανένα πρόβλημα. Αλλά επειδή κουβαλάω μαζί μου το Ευαγγέλιο, προσέξτε, προσέξτε, Ιησού δεν ημί κατώτερος των υπολείπων. Αν σέβομαι, λέει, το θώμα, πώς δεν τον σέβομαι? Αλλά δεν είμαι κατώτερος. Γι' αυτό στο 11ο κεφάλαιο λέγαμε της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, τραβάει ένα τίτλο, μια περγαμηνή, «Ο δε παρέλαβον». 3 χρόνια οι άλλοι κοντά στον Κύριο, 3 χρόνια και ο Παύλος στην έρημο μαζί με τον Κύριο. Αυτή ήταν 11-12, ο Παύλος 3 χρόνια ήταν μόνος του στην έρημο, με δάσκαλο τον Ιησού Χριστό. Ώστε μπορούσε να το πει αυτό, δεν είμαι Ιησού δεν κατώτερος. Παρά τα αυτά, όταν βλέπει το πρόσωπό του, πόσες φορές το έχουμε πει, θα το λέω διαρκώς να την κουράσω, τη Ρεβέκα, 3 φορές διακόπτει τον έραστο, το γράψαντα την επιστολή ταύτη, ενώ γράφει ο άνθρωπος του Θεού, λέει σταμάτα, επάλι είναι τα ίδια. 3 φορές τον σταματάει. Κάμπτω τα γόνατά μου. Όταν φτάνει εις την χάρη, κάθε φορά που μιλάει για χάρη και αίμα, τον διακόπτει στα μάτια του, λέει, τώρα γονατίσουμε. Και γονάτισε και προσευχότανε. Κάπου εδώ να μου επιτρέψετε, εάν είπαμε ότι αμαρτίαν ουκ έχουμε, ότι δεν είμαστε ακόμα εν αμαρτία. Αυτό σημαίνει έχω. Είμαι εν αμαρτία. Με ποιο μέτρο μετράτε, αδελφοί, την αμαρτία? Η λάστη τι είναι το αμαρτωλό? Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξυπνάτε το πρωί. Θυμηθείτε, μη είσαι ενέγγυς, αλλά ρίσον. Αδελφοί, περπατάτε μέσα σε μια καρβουναποθήκη με ένα νηφικό άσπρο φόρεμα. Τώρα θα κάνετε συνεχώς έτσι και να φύγει σκόνη από τα κάρβουνα. Είναι μέσα στην ατμόσφαιρα. Ξέρετε, δεν τη θυμάμαι την αρρώστια, γιατρέ. Είναι μια ασθένεια των πνευμών, την οποία παθαίνουν όλοι αυτοί που ασχολούνται με ασβέστη στους πνεύμανας. Μπαίνει μέσα αυτή η σκόνη. Πυρήτωση, ανθράκωση, ασβέστωση. 3. Μάλιστα. Ασβεστίασης. Αδελφοί, αναπνέουμε ασβέστη, το ξέρετε.
Κι αν δεν ήταν ο δίκαιος Θεός από πάνω, ποιος θα σταθεί ενώπιον του? Εάν είπαμε ότι αμαρτία υπέχομαι, το Θεό, τον Θεό τον πλανώμε, τι λέτε? Πλανούμε τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έχω ένα μικρό εγγονό, αλλά όταν λέμε μικρό, 29 χρόνια ο πιο μικρός. Νομίζετε ότι μπορώ να τον πλανήσω? Είναι η γυναίκα μου τώρα, πώς θα την προειδέψω τώρα? Και έχει και βάλει χέρι. Δεν είναι έτσι. Είδατε, πλανώμε. Ποιον πλανώμε? Αυτούς πλανώμε. Ποιον να κοροϊδέψω, κοιτάζοντας απάνω? Κοροϊδέψα έναν, κοροϊδέψα δύο, κοροϊδέψα τον πρώτο χρόνο, κοροϊδέψα τον δεύτερο χρόνο. Ποιος σας το είπε? Ποιος σας το είπε? Να το ξαναπούμε τα ίδια πράγματα που λέμε τάσο. Σκέψου έναν άνθρωπο βρωμιάρι, πως βγήκε από την καρδιά αποθήκη. Εμείς τα ζήσαμε στον Πειραιά, εκεί στη γειτονιά μας οι πιο πολλοί δουλεύανε στον Όλπ. Και δουλεύανε οι άνθρωποι στα κάρβουνα, στο κοκ, στον άνθρακα, στο λιθάνθρακας. Όταν ερχόταν στο σπίτι τους, φαινότανε μόνο τα δόντια τους άσπρα. Ήτανε μαύρη. Τι λέει, ποιον κοροϊδεύουμε, αδελφοί? Και συνδυάστετε τώρα με το προηγούμενο εδάφιο για το οποίο μιλάγαμε. Ποιον πλανώναν? Αυτούς πλανώμε. Και η αλήθεια ουκ έστιν εν μη. Πολλά λέγονται, διάβασα, σημείωσα. Τι εννοεί η αλήθεια? Μ' άρεσε περισσότερο κάποιος ο οποίος σχολιάζοντας το εδάφιο αυτό έγραφε: δεν θα το καταλάβουμε τι εννοεί εάν δεν βάλουμε το αλφα κεφαλαίο. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Χριστός δεν κατοικεί μέσα. Ξέρω τι θα μου πείτε. Μια θαυμάσια ευκαιρία απόψε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορείτε. Είδατε τι είπε? Όποιος μένει εν το φωτί, όπως ο Πατέρας είναι εδώ. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε να αμαρτήσετε, αδελφοί. Σας λέω, αμαρτήστε. Ποιος μπορεί να αμαρτήσει? Τον βλέπεις τον άλλον και βουρλίζεται, κλαίει. Τον βλέπεις άλλον και χτυπιέται κάτω. Έχετε ακούσει ανθρώπους, ξέρετε από τον εαυτό σας. Να το ξαναπούμε το χιλιοϊπωμένο. Μισείς κάποιον, Γιώργη, κάμε τον να αμαρτήσει, λέει. Του είχαμε στο μεγαλύτερο κακό. Τι χειρότερο κακό να του κάνεις? Να του κόψεις το ένα αυτή, θα του μείνει τ' άλλο. Δεν είναι εκεί, αδελφοί. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ελάτε να δούμε τώρα ποιος το γράφει. Πρέπει να είναι στην Έφεσο ο Ιωάννης και πρέπει να έχει υπερβεί τουλάχιστον τα 92 του χρόνια. Κάπου στην ηλικία μου. Τώρα ο Ιωάννης, 92 χρονό, ένας Ιωάννης, δεν νομίζω ότι ήταν στα πρόθυρα μνηστίας ο άνθρωπος. Βλάσφημο και να το αναφέρεις. Δεν νομίζω πως ήταν ένας άνθρωπος κυλιόδουλος. 92 χρονό. Δεν πιστεύω πως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ξέρω εγώ, να τα οικονομήσει, να βγάλει, να έχει.
Πρέπει να πίνει ένα ποτήρι γάλα και αυτό όχι από τα μεγάλα ποτήρια, είναι κάτι κούπες μεγάλες. Προσέξτε ένα σημείο μόνο. Εάν είπομεν ότι η αμαρτία ουκ έχομεν, βάζει και τον εαυτό του. Και δεν είναι λεκτικό σχήμα. Δεν είναι ευγενική ατμόσφαιρα. Βάζει τον εαυτό του. Προηγουμένως αναφέραμε τον Παύλο. Θυμηθείτε ο Πέτρος τι λέει για τον εαυτό του. Θυμηθείτε ο Ιούδας τι λέει για τον εαυτό του. Εάν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, εαυτούς πλανώμε. Και η αλήθεια ουκέστην ενημεί. Εάν ομολογούμε τα αμαρτία ημών, είναι πιστός. Πιστός στις υποσχέσεις του. Και δίκαιος είναι ο Ιησούς. Πιστός και δίκαιος. Δίκαιος είσαι αυτόν στις υποσχέσεις του. Δίκαιος. Δίκαιος να δικαιώνει πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν. Ή να αφή ημίν, προσέξτε, πάλι πληθυντικός αριθμός, η δεύτερη φορά, εάν ομολογούμεν τας αμαρτίας ημών, πληθυντικός αριθμός. Είναι δίκαιος, είναι αφήμι, αφήμι, ελληνικά σημαίνει, έρχεται ο Βαγγέλης και μου δίνει ένα 20 ευρώ. Λέει, αδερφέ, ευχαριστώ πολύ. Λέω, τι είναι αυτά. Λέει, που σε είδα στην Ομόνια το πρωί και μου έδωσες 20 ευρώ. Κάποιον άλλο, δεν θυμάσαι καλά, εγώ δεν σου δώσα. Λέει, δεν ήσουν εσύ, ρε παιδί μου. Κάποιον λέει, βρήκα αδελφό και μου δώσε 20 ευρώ. Λέω, εμένα δεν με βρήκε. Δεν μου δώσε. Δεν σου δώσε λεφτά. Αυτό σημαίνει αφήνι. Ουδέποτε εμπήκαμε σε χρέος ενώπιον του Θεού. Άφεσα αυτή τα ωφελήματα. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ, εις το όνομα, είναι πιστός και δίκαιος, είναι αφή ημίν, βάζει ο Ιωάννης και τον εαυτόν του, τα αμαρτίας και καθαρίσει ημάς από πάσης αδικίας. Ώστε εδώ μία εξακολουθητική αιμονή σε ένα καθεστώς αμαρτίας υψώνει ερωτηματικά δικαιώσεως. Λέει, εγώ δικαιώθηκα. Εάν έπεσες, αμάρτησες, είδες τη συνταγή, τελεία. Εάν παραμένεις εν τη αμαρτία, εάν εξακολουθητικά περπατάω εν γνώση μου ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει στην αμαρτία, πρόσεξε, υψούνται ερωτηματικά εάν έχω δικαιωθεί. Άλλο έπεσε, άλλο γλίστρησε και το αίμα, το είπαμε, και άλλο πράγμα τελεί εν συνεχή, εν διαρκή, εν παγία αμαρτία. Τώρα θα καταλάβετε το έχουμε. Παίρνω πάνω μου, την κουβαλάω απάνω μου την αμαρτία. Δεν είναι σχέσεις αυτή. Τι καθεστώς είναι αυτό. Δουλεύω στο μαγαζί, πιανού δουλεύω. Του αγαπητού του κύριου Φίλιππα το μαγαζί δουλεύω, όπως ξέρετε. Και έπρεπε να μου δίνει, πόσα να μου δίνει, και δεν μου τα δίνει. Έτσι είσαι, εντάξει. Έπρεπε να μου δίνεις 30 ευρώ κάθε μέρα, παραπάνω. Τα παίρνω το σιρτάρι και τελειώσαμε. Γιατί, λέει, δεν το δουλεύω.
Έπρεπε να μου δίνει 80 την ημέρα, αυτή ήταν η συμφωνία, μου δίνει 50, δεν τον κλέβω. Αυτό που δικαιούμαι, επέμενε. Ποιος θα, τι είναι αυτά τα πράγματα, θα που τα βρήκατε. Τι συλλογισμοί είναι αυτοί. Βλέπετε, το έχω εν διαρκεία, εν συνεχεία, σαν δρόμος περιπατητικός. Ο Ιάννης δεν είναι αυστηρός, δεν είναι πολυβόλο άνθρωπος, δεν είναι χαλάσνικος άνθρωπος. Είναι ο Απόστολος της αγάπης, είναι ο γλυκύτατος και βάζει, βλέπετε, και τον εαυτό του. Και αυτά τα ακούω πολλές φορές, για να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο καιρό έτσι έχω φοβηθεί. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν βλέπω και καλά, 150 χρονών που είμαι, δεν ακούω, δεν. Προσέξτε, εάν είπομε ότι αμαρτία δεν έχουμε, ποιον πλανάς, Μίτσα, ποιον πλανάμε, ποιον. Πού απευθύνονται αυτές οι πολυβολικές έτσι, διακηρύξεις. Βοηθήστε με, αδελφοί, να σκύψω το κεφάλι. Εκείνο το ηλάστητη. Εκείνη η συντριμμένη καρδιά. Ο Θεός, λέει, θέλει μια καρδιά συντριμμένη. Και συντριμμένη σημαίνει στο γουδί να γίνει σκόνη. Να γίνει πούντρα, στην πατρίδα μου λένε, πούντρα και πόρβερη, στάχτη και πόρβερη. Τι πνεύμα είναι τούτο, τι θέλει να πει. Μην προσεύχεστε για τους αδελφούς σας να είναι επίοικοι. Μη προσεύχεστε για μένα να είμαι επίοικης. Όταν διαβάσω αυτό το εδάφιο, θέλω δε θέλω, σκύβω το κεφάλι και με επίοικης προς τους άλλους. Τι να του πω του αλλού που χρωστάει 30 ευρώ, όταν ο δούλος του Θεού χρωστάω 30 εκατομμύρια ευρώ. Τι να του πω του αλλού και πώς να πλώσω το δάχτυλο. Αδελφοί, τι λέει απόψε εδώ πέρα. Τι πνεύμα είναι αυτό. Τράβηξε κάτω από το πλανό μεν, έχω μεν. Όχι αμαρτία, αδελφοί, αμαρτίες. Να είστε ποιητής. Να είστε στοργικοί, να είστε πλατήκαρδοι. Γιατί αλίμονό μας, αν δεν ήταν τέτοιος ο Κύριος. Αλίμονό μας, εάν δεν μας είχε βάλει εις τη σχισμή του βράχου και περνώντας πύρ κατά καίρον από μπροστά μας, θα μας είχε κάνει στάχ. Ξέρετε, αδελφοί, ότι ο ήλιος θα μας είχε κάνει φρυγανιές σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, εάν δεν είχε φροντίσει ο Θεός την ατμόσφαιρα να βάλει ένα στρώμα που το λένε όζον, και εκείνες τις κακές, τις θανατηφόρες ακτίνες του ηλίου τις τραβάει, τις διώχνει. Αν δεν είχε βάλει τα τρυπημένα χέρια ανάμεσα στον ήλιο της αγιότητός του και ανάμεσα στην μικρότητα την δική μου. Το αίμα το τετέλεστε, ο σταυρός, η χάρη.
Πατέρα. Και που γυρίζουμε τα μάτια μας επάνω. Χαμήλωσέ μου τη σκέψη, τα μάτια, το πνεύμα. Συγχώρεσέ με. Και φύλαξέ μου το χέρι και το δάχτυλο από το να το απλώσω σε αδελφό μου ή οποιοδήποτε άνθρωπο. Ο Ιωάννης λοιπόν είχε αμαρτία. Και τι θα πω. Ευτυχώς μου δεν με καλείς να απολογηθώ. Κράτησέ μας τη χάρη. Αγίασέ μας η χάρη. Και φύλαξέ μας από μεγάλες κουβέντες. Ευχαριστούμε για το αίμα. Ευχαριστούμε για το σταυρό. Το έλεος σου. Η πολλή εκτιμή σου και η συγγνώμη σου ασκεπάσουν μέχρι την ημέρα της παρουσίας.